Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο εδώ, τα vertex, τα χρειαζόμαστε. Ωραία. Θα κάνω cut. Και βλέπουμε, δεν είναι σωστό, πρέπει να πάει μέχρι τέρμα. Αυτά τα κοψίματα πρέπει να πάνε μέχρι τέρμα. Γιατί εδώ δημιουργείται πεντάγωνο. Λοιπόν, όμως, για να φτιάξουμε λίγο αυτό εδώ το σημείο, το Move Tool το χρησιμοποιούμε και μετακινούμε τα Vertex. Λοιπόν, εδώ μας βολεύει αυτό το Vertex. Okay, θα πάμε λίγο πιο πάνω. Εδώ. Το πάμε εδώ κάτω. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό, αυτό εδώ είναι εδώ, αυτό είναι εδώ. Άρα αυτό θέλει πιο κάτω. Πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με αυτό εδώ, έτσι. Τώρα. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ας κάνουμε εδώ ένα bridge λίγο. Ας πάρουμε αυτό, το κάνουμε τέρμα, το πάμε μέχρι τέρμα. Και τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ θα πάρουμε όλα μαζί αυτά εδώ. Ας τα κάνουμε δεκατέσσερα, 12. Το κάνουμε set ID 12. Παίρνω αυτό από πάνω, το πάω εδώ με drag and drop, copy, και θα του αλλάξω λίγο το χρώμα, θα το κάνω λίγο μπλε, το κάνω λίγο εδώ. Okay, λοιπόν, έγινε μπλε αυτό εδώ τώρα, και αυτό το αλλάξω γιατί έχει set ID 41, το κάνω 12 γι' αυτό, επομένως παίρνει και αυτό το χρώμα. Λοιπόν,
Ωραία, για να είναι ίσα αυτά εδώ, παίρνω αυτό εδώ και για να είναι σε ίση απόσταση πατάω, για να το βρω λίγο. Εδώ πέρα να κινείται πάνω στο edge. Επομένως θα το κάνω κάτω εγώ. Αυτό κινείται αυτόματα μόνο πάνω στο edge, πάνω στη γραμμή. Ωραία. Για να είναι λίγο σε ίσες αποστάσεις, για να είναι πιο ξεκάθαρο. Λοιπόν, okay. Σβήνω αυτό. Να κινείται και αυτό πάνω στο edge. Το πάω λίγο πιο κάτω. Ας το πάω εδώ. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ. Το πρώτο, λοιπόν, τώρα, λοιπόν, εδώ έχει κάτι τρίγωνα τα οποία δεν μ' αρέσουν, επομένως σβήνω αυτό και αυτό και είναι τετράπλευρα αυτά τώρα, είναι ok. Ωραία. Εδώ θα σβήσει αυτό. Ωραία, για να γίνει και αυτό τετράπλευρο. Και τετράπλευρο. Ωραία, αυτό εδώ έχει set ID 1. Άρα και αυτό ας το βάλω 1. Εντάξει, στο βάλω, στο αλλάξω για να μην είναι ίδιο με αυτό. Στο κάνω 13, που δεν έχω βάλει κανένα 13 μέχρι τώρα. Επομένως εδώ πέρα παίρνω από, όπα, συγγνώμη, από εδώ παίρνω από το 12, το πάω στο 13 με drag and drop, επιλέγω copy και εδώ αλλάζω το χρώμα και το κάνω λίγο αυτό εδώ το χρωματάκι. Οκ. Okay. Ωραία. Είναι το πρώτο φτερό αυτό. Βέβαια θα μ' άρεσε να είναι όλο εδώ από εδώ. Να κάνουμε ένα cut από εδώ, εδώ και εδώ. Τώρα με ένα τριγωνάκι εδώ πέρα, το οποίο θα κάνω cut εδώ, επιλέγω το move tool για να το επιλέξω, επιλέγω αυτό και πατάω control backspace για να σβήσει. Εδώ έχει ένα τετράπλευρο τώρα, μια χαρά, και τετράπλευρο και εδώ έχει ένα τρίγωνο εδώ τώρα, αλλά θα μπορέσω να το διορθώσω από εδώ αυτό. Ωραία, αυτό μου αρέσει, δεν ξέρω όμως γιατί εδώ πέρα κάνει αυτό το μαύρο. Α, οκ, okay. Λοιπόν,
Έχει από κάτω αυτό εδώ, το οποίο στο πάω πάνω. Λοιπόν, τώρα όπως είμαστε εδώ, θα ενώσω αυτό αυτό με αυτό, κάνω connect και θα φύγει αυτό εδώ πέρα, control backspace, και βλέπουμε ένα ωραίο τετράπλευρο εδώ, τετράπλευρο εδώ, τετράπλευρο εδώ, μια χαρά. Τώρα αυτό εδώ όλο το φτεράκι είναι το φτεράκι αυτό εδώ, επομένως θα το χρωματίσω ίδιο με αυτό το, με αυτό το λαχανοπράσινο, ξέρω εγώ, κίτρινο πράσινο, δεν ξέρω τι είναι, ανοιχτό πράσινο. Set ID έχει 13, άρα και αυτά εδώ Set ID τα βάζουμε 13, επομένως παίρνει το χρώμα του. Ωραία. Λοιπόν, ένα τρίγωνο που δεν μας αρέσει εδώ πέρα. Ωραία, ας το πάω μέχρι κάτω αυτό τώρα. Okay. Λοιπόν, ας κάνω ένα cut πάλι. Από εδώ ξεκινάω και κόβω εδώ. Τώρα επιλέγω και μετακινώ αυτό με πατώντας το Swift για να βγει επίπεδο, και βγαίνει το επίπεδο και το αφήνω, που είναι το δεύτερο φτεράκι εδώ πέρα, το δεύτερο πουπουλάκι. Λοιπόν, βάλουμε λίγο πιο μέσα, αυτό θα το πάμε πάνω να είναι, γιατί είναι σε ίση, σε ίδιο ύψος. Τετράπλευρο, τετράπλευρο, σβήνουμε αυτό εδώ με control backspace, τετράπλευρο έχουμε και εδώ, έχουμε και εδώ τετράπλευρο, έχουμε ένα τρίγωνο που δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Ωραία, θα σβήσουμε αυτό, control backspace, και θα γίνει τετράπλευρο και αυτό. Και είναι ωραίο το σχηματάκι αυτό εδώ, μια χαρά είναι προς το παρόν. Ωραία, είμαστε ok. Να κοιτάξτε πως φαίνεται από μακριά, είμαστε στο δεύτερο φτεράκι. Λοιπόν, έχει ένα τρίγωνο εδώ που δεν μας αρέσει, επομένως εάν δοκιμάσω να σβήσω αυτό, control backspace, 1, 2, 3, 4, 5, θέλουμε τετράπλευρο, επομένως για να σβήσω λίγο αυτό. Λοιπόν, τώρα έγινε 6, εξάπλευρο, αλλά άμα βάλω εδώ ένα edge γίνεται τετράπλευρο αυτό εδώ, επομένως είμαστε μια χαρά. Επιλέγω το τετράγωνο και κόβω. Λοιπόν, και το κόβω εδώ. Να προσέξουμε να είναι και στο ίδιο ύψος, όχι στο ίδιο ύψος, λίγο πιο πάνω, κοιτάξτε αυτό εδώ, είναι αυτό εδώ. Επομένως πιο κάτω το θέλουμε αυτό. Ωραία, θα το ανεβάσω αυτό λίγο. Επιλέγω το Move Tool για να μετακινήσω. Ωραία. 1, 2, 3. Α, είναι πεντάπλευρο αυτό. Επομένως, θα βάλω και ένα εδώ. Ωραία. Θα βάλω και εδώ ένα. Ένα edge. Με cut όμως, θα το κόψω. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και το cut για να κόψουμε, και έτσι δημιουργείται edge. Δηλαδή από εδώ κόβω το πολύγωνο. Επομένως, αφού το κόψα, δημιουργείται edge. Επομένως, ένα τετράπλευρο εδώ, ένα τετράπλευρο εδώ. Είμαστε ok. Έχει ένα τριγωνάκι όμως εδώ. Αυτό το τριγωνάκι δεν μου αρέσει. Επομένως, λοιπόν, τώρα
για να δοκιμάσω κάτι άλλο. Άμα κόψω από εδώ εδώ, δημιουργείται. Παίρνω το Move Tool για να επιλέξω κιόλας. Επιλέγω αυτό το Edge, Control, Backspace, σβήνω. Πάλι είναι πεντάπλευρο αυτό. Άμα σβήσω και αυτό, πεντάπλευρο. Εάν σβήσω όμως και αυτό, γίνεται. Όχι, εδώ είναι πεντάπλευρο. Ωραία. Θα βάλω άλλο ένα εδώ πέρα. Θα το κόψω. Αλλά δεν θα το κόψω στη γωνία. Α, και πάλι όμως τρίγωνο θα γίνει. Όχι, θα γίνει τετράγωνο. Μια στιγμή. Cut. Χρησιμοποιώ το cut και κόβω από εδώ. Εδώ. Επομένως, τετράπλευρο αυτό. Τετράπλευρο και αυτό. Τετράπλευρο και αυτό. Μια χαρά είμαστε. Έτσι το θέλουμε. Λοιπόν, επομένως αυτό εδώ το κομματάκι, να βάλω ένα διαφορετικό ID. 1, 2, 3. Αυτό να είναι ID. Να δούμε που είμαστε. Αυτό εδώ είχαμε πει είναι ID 13. Άρα αυτό θα το βάλουμε ID 14. Γράφει 12. Γράφουμε 14, πατάμε στο κενό. Και το ID 14 αλλάζουμε το χρώμα του και θα το κάνουμε. Κάνουμε ένα έτσι πορτοκαλί προς το, πορτοκαλί προς το κόκκινο. Κάπως λίγο έτσι αυτό. Ωραία. Θα το φτιάξουμε ακόμα καλύτερα μετά. Θα κάνουμε μια τέλεια καμπύλη εδώ πέρα. Όπως είναι εδώ, έχει μια πολύ ωραία καμπύλη. Αλλά θα το φτιάξουμε αργότερα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το πάμε λίγο πιο κάτω αυτό. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε φτιάξει αυτό, έχουμε φτιάξει το φτεράκι. Ωραία, να βάλουμε και στο φτεράκι. Αφού αυτό είναι 14, θα βάλουμε στο δεύτερο φτεράκι, θα το κάνουμε 15. Και πάμε εδώ, βάζουμε περισσότερα ID, add. Να έχουμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε στο 15. Βρίσκουμε το ID 15. Παίρνουμε από πάνω με drag and drop. Το κάνουμε copy. Γιατί όλα standard material είναι. Επομένως, αντί να ψάχνουμε πάλι να γράφουμε standard να το βρίσκουμε. Με τη μία παίρνουμε το από πάνω το standard material. Το βάζουμε από κάτω. Απλώς μετά εμείς αλλάζουμε το χρώμα. Ας βάλουμε αυτό εδώ το μπλε. Ωραία, το δεύτερο φτεράκι είναι αυτό. Ωραία, να είναι ακριβώς από κάθετα. Δηλαδή θα τα πάρω αυτά τα δύο. Το εξωτερικό να είναι κάθετα με αυτό εδώ. Έτσι. Επομένως αυτό μπαίνει λίγο πιο μέσα. Μπορούμε να το βάλουμε και δεν μας πειράζει. Στο βάλουμε και εδώ να είναι σε ίση απόσταση, να μην είναι τόσο κοντά στα εξωτερικά vertex. Ας είναι έτσι στη μέση. Είναι καλύτερα. Η τοπολογία είναι καλύτερη. Ωραία. Τώρα, όπως είμαστε εδώ, πάμε για το τρίτο φτεράκι, το οποίο ξεκινάει από εδώ. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό εδώ το κομματάκι να είναι set ID, για να δούμε.
Αυτό έχουμε 14, άρα και αυτό που είναι 12 το κάνουμε και αυτό 14 για να πάρει το χρώμα του. Ωραία, έγινε πορτοκαλί. Τώρα, πάμε στο τρίτο φτεράκι, το οποίο, όπως είμαστε εδώ, θα βγάλουμε εδώ αυτό εδώ, με πατώντας το Swift και σύρουμε προς τα έξω, εμφανίζεται νέο επίπεδο. Το οποίο, ωραία, ας τα κάνω αυτά εδώ, αφού αυτό είπαμε ότι είναι 15, το κάνουμε αυτά εδώ 16. Set ID 16, πατάμε στο κενό, πάμε στο Set ID 16, παίρνουμε από το 15, το πάμε στο 16, copy, και εδώ ας το κάνουμε λίγο move, ας το κάνουμε move. Ωραία, βλέπουμε αυτό το τριγωνάκι που δεν μου αρέσει εδώ πέρα. Μπορούμε όμως να το σβήσουμε. Λοιπόν, με Control Backspace σβήνει. Πολύ ωραία. Να προσέξουμε αυτό εδώ. Αυτή η γωνία φτιάχνουμε δηλαδή. Είναι πιο έξω από αυτό εδώ. Δηλαδή, πρέπει να πάει εδώ. Μετά, αυτό εδώ θα πάει έτσι. Αυτό εδώ θα πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, λίγο προς τα έξω. Και αυτό προς τα έξω. Ωραία, ας είναι έτσι. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο τελευταίο φτεράκι. Να κάνουμε και το πίσω, αυτό εδώ τώρα. Έχουμε κάνει τα τρία φτερά. Αυτό θέλουμε λίγο πιο έξω. Εκεί. Όλα είναι, μου φαίνεται, λίγο πιο έξω το ένα από το άλλο, βασικά. Εκεί. Θα το κάνουμε εδώ. Ωραία. Τώρα. Τετράπλευρα όλα αυτά. Μια χαρά τα βλέπω. Απλώς θα πιάσουμε αυτό το edge με Swift. Θα το σύρουμε προς τα έξω για να κάνουμε το τέταρτο. Το τέταρτο φτερό, αυτό εδώ κάτω, το οποίο πάει αρκετά κάτω. Προσπαθήστε το σχέδιο να είναι όσο γίνεται καλύτερο. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ θα βγει αρκετά έξω, θα πάει διαγώνια κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ και αυτό θα πάει έτσι προς τα πάνω. Και θα βγει προς το παρόν, να τα αφήσουμε έτσι και βλέπουμε. Λοιπόν, ας βάλω αυτό εδώ. Λοιπόν, έχουμε set ID. Αυτό είναι 16. Άρα αυτά εδώ τα κάνουμε 17. Set ID 17. Κουμπί στο κενό. Έγινε 17, βλέπουμε. Πάμε στο 17. Εντάξει, έχουν μπει όλα στάνταρτ βασικά. Αυτά που προσθέτονται, αυτά που προσθέσαμε πατώντας Add εδώ πέρα, μπαίνουν στάνταρτ. Επειδή ο υπολογιστής καταλαβαίνει από πάνω, βλέπει τι materials έχουμε βάλει, που είναι standard, και μας προσθέτει standard materials. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε drag and drop το από πάνω. Απλώς ερχόμαστε δίπλα και αλλάζουμε απλώς το χρώμα. Λοιπόν, ας το κάνουμε λίγο αυτό, έτσι, σαν γκρι κάπως mauve. Εντάξει, δεν φαίνεται πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλά είναι. Λοιπόν, τώρα
Πάμε αυτό εδώ το μακρύ, εδώ πέρα. Πώς θα το φτιάξουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, θα βγάλουμε από εδώ, θα τα πιάσουμε αυτά τα δύο, τα edge, και θα βγάλουμε εδώ πέρα ένα επίπεδο. Αλλά θα πιάσουμε μετά τα μέσα edge και τα έξω και θα τα βάλουμε προς τα μέσα έτσι, ώστε να μην χαλάσει η καμπύλη. Και αυτό εδώ το πάμε εδώ. Επομένως έχουμε και τετράπλευρο εδώ, τετράπλευρο εδώ και εδώ τετράπλευρο. Απλώς αυτό εδώ το edge ας το πάμε λίγο στη μέση. Όλα είναι τετράπλευρα. Λοιπόν, αυτό εδώ το φτεράκι πρέπει να είναι όπως έρχεται αυτό. Ας το πάμε εδώ αυτό. Και όπως έρχεται προς τα κάτω. Το φτεράκι εδώ θα πρέπει να είναι ίσως αυτό να το έχω αρκετά κάτω. Ίσως να πάει εδώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρέπει να είναι για να δω πως είναι από μακριά. Εντάξει, προς το παρόν ας τα αφήσουμε έτσι. Δεν είναι και άσχημο. Okay, λοιπόν, τώρα θέλω να δω αυτό εδώ θα πρέπει να είναι ανε που θα είναι κάθετα. Πρέπει να είναι κάθετα και να πέφτει ακριβώς εδώ πέρα. Επομένως, πρέπει να πέφτει ακριβώς εδώ κάτω. Εκεί. Επομένως αυτά θα τα βγάλουμε λίγο πιο μέσα. Ωραία, εγώ έχω δει εδώ. Λοιπόν, απλώς είδα τώρα ένα τριγωνάκι εδώ πέρα που δεν το είχα προσέξει και πρέπει να σβηστεί αυτό το τριγωνάκι εδώ. Επομένως, για να σβηστεί το τριγωνάκι αυτό, θα μπορούσα να σβήσω, άμα σβήσω αυτό, Control Backspace. Αυτό είναι πεντάπλευρο. Τώρα κάνω ένα undo. Εάν σβήσω αυτό, Control Backspace, πεντάπλευρο. Αλλά ωραία, μια χαρά. Εδώ, άμα ενώσω αυτό με αυτό και το κάνω connect και σβήσω μετά αυτό εδώ με control backspace, έχουμε τετράπλευρο εδώ. Εδώ έχουμε τετράπλευρο και εδώ, τετράπλευρο και εδώ και εδώ. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπω, εντάξει, και εδώ τετράπλευρο είναι. Αλλά μην πάμε ξανά πάνω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ας το πάμε λίγο αυτό. Ας το πάμε λίγο αυτό εδώ. Αυτό γιατί γίνεται έτσι τώρα.
Α, γιατί μπαίνει εδώ πέρα αυτό. Άρα αυτό στο πάω λίγο πιο πάνω. Εδώ. Είμαστε ok. Εντάξει, λοιπόν. Πώς είμαστε εδώ. Ωραία. Θα συνεχίσει αυτό εδώ κάτω. Αυτό θα πάει πιο πάνω. Έτσι. Μου φαίνεται είναι καλά τώρα. Έτσι. Βέβαια αυτό εδώ ας πάει λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, αυτό εδώ το φτεράκι. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε βάλει ID εδώ πέρα 17, άρα αυτό το κάνουμε 18. Πατάμε 18, κουμπί στο κενό, μπήκε. Και εδώ πέρα πάμε στο 18 και του βάζουμε χρώμα ένα έτσι πιο σκούρο. Okay. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό εδώ δηλαδή είναι αυτό εδώ. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο μικρό το έχω φτιάξει. Εδώ είναι πιο μεγάλο. Κανονικά πρέπει να μικρύνω αυτό, αλλά θα το φτιάξω στην πορεία. Θα μικρύνω κατά πολύ αυτό εδώ, επομένως θα μεγαλώσει αυτό εδώ. Ή και θα μπορούσα να μεγαλώσω αυτό εδώ. Δηλαδή, μπορώ να πάρω αυτά, να τα πάω εδώ. Εδώ. Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε φτάσει στο τελευταίο φτερό, το οποίο πηγαίνει και καλύπτει το άλλο φτερό από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό εδώ που φτιάχνουμε ένα σύμμετρη, για να μπορέσουμε μετά να καθορίσουμε πώς θα σχεδιάσουμε αυτό το φτερό ώστε να πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Και να κάνει αυτό το χ εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επομένως, τώρα βγαίνω λίγο από εδώ. Το πάω, θα βάλω ένα σύμμετρη. Όπως είμαστε εδώ, θα βάλουμε ένα σύμμετρη από πάνω. Ψάχνουμε το σύμμετρη. S και Y άμα γράψετε θα το βρείτε, σύμμετρη. Μπαίνει από πάνω το σύμμετρη. Το σύμμετρη όμως θα διαλέξουμε να μετακινήσουμε το σύμμετρη, δηλαδή μετακινούμε τον καθρέφτη ουσιαστικά, γι' αυτό γράφει mirror εδώ πέρα. Και καθώς μετακινούμε τον καθρέφτη, έχουμε πατήσει εδώ να τον επιλέξουμε για να τον μετακινήσουμε. Είναι αόρατος βασικά ο καθρέφτης, να ξέρετε δεν θα δείτε κανένα καθρέφτη. Ο καθρέφτης ουσιαστικά είναι αυτό το τετραγωνάκι εδώ που βλέπετε. Ουσιαστικά και αυτή η πλευρά εδώ καθρεφτίζεται από την άλλη πλευρά. Και ουσιαστικά εσείς κουνώντας αυτό το τετραγωνάκι που υποτίθεται είναι ο καθρέφτης, εάν τον καθρέφτη αυτόν τον πάτε πιο μακριά σε αυτό που έχετε φτιάξει, τότε θα φανεί μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ αυτού που, του αντικειμένου που φτιάξατε και του ειδόλου του. Εντάξει, ως προς το ειδωλό του. Επομένως, εμείς τώρα παίρνουμε τον καθρέφτη, τον έχουμε επιλέξει και μηδενίζουμε στον άξονα χ και στον άξονα ψ. Επομένως, γίνεται αυτό εδώ. Τώρα, επιλέγουμε το αντικείμενο και αφού επιλέγουμε το αντικείμενο το πηγαίνουμε πιο κοντά στον άξονα, το μηδενίζουμε ουσιαστικά στον άξονα, το μηδενίζουμε
και μηδενίζουμε και τον καθρέφτη και έρχεται εδώ. Τώρα εμείς τον καθρέφτη να μετακινήσουμε τώρα το αντικείμενο ουσιαστικά. Επομένως, μια στιγμή τώρα, μετακινούμε ή καλύτερα στο element. Εάν μετακινήσω το element, not, βλέπετε, μετακινώ το element, ok, και φτιάχνεται, λοιπόν, θα κρατήσουμε μία απόσταση, γιατί θα μπει το κεφάλι ενδιάμεσα. Ας κρατήσουμε μία απόσταση τόση, τουλάχιστον τόσο νομίζω πως χρειάζεται. Και τώρα θα φτιάξουμε το τελευταίο φτερό, θα το σχεδιάσουμε ώστε να περάσει από την απέναντι πλευρά. Και έτσι θα περάσει και από την απέναντι πλευρά το αριστερό. Και θα κάνει αυτό το πολύ ωραίο χ εδώ πέρα. Και ενδιάμεσα μετά από πίσω θα περάσει η ουρίτσα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε έτσι το σύμμετρο κιόλας να το βλέπουμε. Θα πατήσουμε κιόλας εδώ τώρα. Τόση ώρα θα πρέπει να το είχαμε κάνει από την αρχή. Πατάμε εδώ αριστερό κλικ, Maximize Viewport, για να βλέπουμε, να έχουμε μεγάλη οθόνη και να βλέπουμε πιο καλά τι φτιάχνουμε.